Ταλιατέλες κολοκυθάκια. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 4 κολοκυθάκια κομμένα σε ταλιατέλες, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 φλιτζάνι λιαστές ντομάτες σε μπαστούνάκια, αλάτι πιπέρι, ρίγανη, πάπρικα. Μύρισε όλο το στούντιο, ρε. Έτσι, μπράβο. Μύρισε όλο το στούντιο. Έχει βάλει και τα κολοκυθάκια εδώ πέρα. Τώρα ήρθε η ώρα να κάνω τη γαρνιτούρα. Τι ώρα, εδώ, τσιμπάμε από εδώ. Μια χαρά το ρολό ψήνεται, έτσι, όλα καλά. Τέλεια, τέλεια, Αντίνα. Κοίταξε να δεις τώρα τη γαρνιτούρα. Σου απονέμω τα έψιμα. Κολοκυθάκια. Κολοκυθάκια. Όχι βραστά. Ομά. Όχι στο φούρνο. Είπαμε. Όχι ομά. Τι. Δεμή. Τι εννοείς δεμή. Κάτσε, δεν το δεις τώρα αυτό. Θα τα βάλουμε στο τηγάνι. Έλα εδώ να δεις. Κοίτα εργαλεία εδώ που έχω. Καλά, μιλάω αυτό το εργαλείο, κοίτα, τρελαίνομαι. Κάνω ταλιατέλες, ναι, με κολοκυθάκια. Πώς το λένε αυτό το εργαλείο? Πες μου, πώς το λένε, έχει όνομα συγκεκριμένο ή είναι γενικά? Κοίταξε να δεις, είναι κόβει πατάτα, καρότο, ναι, κολοκύθα πάντα. Ναι, μπορεί να καθαρίσουμε, ας πούμε, και τα καρότα, μπορεί να καθαρίσουμε και άλλα λαχανικά. Αποφλοιωτής είναι ουσιαστικά. Έτσι, αποφλοιωτής, ναι. Χειροκίνητος αποφλοιωτής. Όλα τα ξέρεις, άλλα τα ξέρεις. Λοιπόν, Θανάση. Κάνει και σετάκι με το ρούχο σου εντωμεταξύ. Κοίταξε τι ωραία. Βλέπεις. Φοβερό πλάνο. Καβούμε ταλιατέλες. Έλα, Μίστερ Θανάση. Εγώ πάω δίπλα εδώ. Να δεις αυτό πόσο γρήγορα γίνεται και τι ωραίο που είναι. Και είναι μια ωραία πρόταση και με το φαγητό που σας κάναμε σήμερα. Αλλά μπορείτε να κάνετε και μια σαλάτα. Βεβαίως. Και να φάτε μόνο αυτό. Βεβαίως. Λέμε τώρα, αν αντέχετε. Ή μπορείτε να έχετε ένα άλλο ψητό κρέας και να έχετε και τα κολοκυθάκια δίπλα. Τίποτα δεν έχουμε φάει ακόμα. Μόνο λόγια είμαστε. Και όπως λέει η κυρία Ντίνα, φυσικά, κάντε υπομονή γιατί στο τέλος θα φάμε όλοι καλά. Λοιπόν, βάζουμε το λάδι εδώ. Λίγο λάδι. Λίγο ελαιόλαδο πάντα. Εγώ θα πάρω λίγα από τα κολοκυθάκια που έχει κάνει ταλιατέλες ο Θανάσης. Ωραία. Φέρ τα υπόλοιπα να κόψω. Μην θες να κόψεις μέση. Εσύ εκεί. Μην με αφήνεις στη μέση, παρακαλώ. Με το που βάζουμε τα ρίξαμε, κολοκυθάκια. Ναι, ταλιατέλες. Ναι, ταλιατέλες από κολοκυθάκια. Αλάτι αμέσως. Γιατί το αλάτι θα βοηθήσει τα κολοκυθάκια να βγάλουν τα υγρά τους, έτσι ώστε δεν θα πιάσουν, δεν θα κολλήσουν. Βέβαια. Έτσι δεν θα πάρουν χρώμα, θα βγάλουν και τα υγρά. Και θα μπορεί εύκολα το κολοκυθάκι να σοδαριστεί. Γιατί ξέρεις αυτό τι περιμένω τώρα, είναι ένα γρήγορο σοτάρισμα. Τι περιμένει? Πότε θα ρίξει πάπρικα? Ήρθε τώρα. Και εδώ θα ρίξει πάπρικα. Όμως θα βάλω λιαστές ντομάτες. Τις έχω κόψει και αυτές σαν ταλιατέλες, μπαστούνάκια δηλαδή, για να έχουν το ίδιο σχήμα. Με αυτό το εργαλείο τις έκοψες? Όχι, με ένα μαχαιράκι τα κόψαμε αυτά, βρε Θανάση. Και εμένα γιατί με βάζεις εδώ πέρα και παιδεύομαι σαν ταλιατέλες? Καλά, να σου πω, φτάνει, δεν θέλω άλλο. Έτσι πες. Έλα να βάλουμε και άλλα αρώματα. Ρίγανη. Ρίγανη, αντιοξειδωτική, ό,τι καλύτερο έχουμε από αρωματικό φυτό στην ελληνική βέβαια, κουζίνα. Βέβαια. Πιπεράκι, γιατί φτιάχνει το κέφι με τα καυτερά. Τα καυτερά και τα πικάντικα. Βεβαίως. Πάπρικα, Θανάση, πάπρικα. Άντε, στη δίνω, στη δίνω. Έλα. Στη δίνω. Έτσι, εδώ, κοίτα εδώ να δεις τι έχει να γίνει αμέσως. Πάλι βλέπω τη φωτιά αφούλ, ε. Αυτό ήταν όμως το σοτάρισμα. Αυτό είναι σοτάρισμα. Το σοτάρισμα θέλει ψηλά λίγο τη φωτιά. Λίγο λάδι, λίγη λιπαρή ουσία και δυνατή φωτιά. Και πολύ δυνατή φωτιά. Αυτό ήταν. Μπράβο, θα βλέπεις πως μαράθηκαν. Έτσι, αμέσως. Αυτό είναι. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Είμαι έτοιμη. Να μην σου πω τώρα στα γρήγορα που μου έρχεται και μια άλλη συνταγή. Ναι. Βράζεις ζυμαρικά και βάζεις αυτό από πάνω. Ωραία. Πένες, ας πούμε. Μέχρι... Θα βάλω λίγο τα. Όπως. Πολλά. Εδώ. Εντάξει, είναι και ωραίο χρώμα το πιάτο και φαίνεται. Πού είσαι, από πού θες να αρχίσεις, τι θες να δοκιμάσεις?